Ποια θα είναι η στάση των Αμερικανών σε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία στο Αιγαίο και ποια είναι τα νέα δεδομένα μετά τη συνάντηση Biden-Erdogan, ρωτήσαμε τον Έντι Ζεμενίδη, ένα από τα πιο δραστήρια στελέχη στο ελληνοαμερικανικό λόμπι στην Αμερική. Αυτή τη συνάντηση την ήθελε πάρα πολύ ο Ερντογάν. Τον τρώει που ο Biden έχει συναντηθεί με το Μητσοτάκη, που τηλεφωνήσει το Μητσοτάκη πριν να τηλεφωνήσει τον Ερντογάν. Αλλά νομίζω ήταν και λάθος. Δεν έπρεπε. Έπρεπε, εντάξει, να του δώσεις τη συνάντηση, να πεις σκεφτόμαστε να δούμε τα F-16, αλλά έπρεπε να συζητήσεις και τα προβλήματα. Εντάξει, γιατί η Τουρκία μπορεί να μην έχει κέρδη, μπορεί να μην κέρδισε τίποτα. Εγώ δεν νομίζω έγινε παζάρι. Δεν κέρδισε τίποτα, αλλά προσωπικά και πολιτικά κέρδισε ο κύριος Ερντογάν. Όλα τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία, όχι μόνο Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, δεν θα λυθούν αν παραμείνει ο Ερντογάν. Αν ξαναβγεί ο Ερντογάν, θα είναι όπως ξαναβγήκε ο Πούτιν. Δεν νομίζω πρέπει να το παίρνουμε δεδομένο ότι η Αμερική θα υποστηρίξει την Ελλάδα. Εγώ πιστεύω θα υποστηρίξει, αλλά όπως λέμε, it may be too little too late. Θα είναι πολύ αργά. Η Αμερική τώρα πρέπει να παίρνει μέτρα και να στέλνει μηνύματα να αποφύγουμε θερμό επεισόδιο. Η Τουρκία θέλει να πάρει τα F-16 χωρίς κανένα όριο. Εάν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον Νοέμβριο, πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα και θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη μάχη για το ελληνοαμερικανικό λόμπι? Και να χάσουν οι Δημοκράτες, ας πούμε, αν χάσουν και τη Βουλή και τη Γερουσία, δεν νομίζω είναι τόσο πιθανόν τη Γερουσία να τη χάσουν όσο τη Βουλή, αλλά στη Γερουσία ο Μενέντες θα μείνει τουλάχιστον αντιπρόεδρος της Επιτροπής ή όχι πρόεδρος, και ακόμα θα έχει το δικαίωμα βέτο σε τέτοια πώληση.